Ένα ελκυστικό αμπαλάζ που θα μπορέσει να προσελκύσει επενδυτέ και να αξιοποιήσει τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια τη χώρα που παραμένουν υποκρατική επιρροή και χρηματοδότηση αναζητούν στην κυβέρνηση και το υπερταμείο. Ύστερα από 1,5 χρόνο αδράνεια και μετάθεση αρμοδιοτήτων, ο φάκελο των αεροδρομίων που έμειναν εκτό του πακέτου τη Fraport ανασύρεται από το σιρτάρι με στόχο την αξιολόγηση των αεροδρομίων και την εμπορική του αξιοποίηση. Παρά το γεγονό ότι η περίοδο που διανύουμε δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για την έναρξη μια νέα ιδιωτικοποίηση ή κάποια άλλη μορφή Λόγω τη επίπτωση του COVID-19 στι αερομεταφορέ, η οποία έφερε την δραματική υποχώρηση τη επιβατική κίνηση και άφησε βαθιέ πληγέ στον αεροπορικό κλάδο, το υπερταμείο, στο οποίο ανήκουν τα δικαιώματα παραχώρηση στα 23 αεροδρόμια, εμφανίζεται αποφασισμένο να κινήσει τη διαδικασία. Στόχο είναι να επικαιροποιήσει τα δεδομένα και να αξιολογήσει τα assets προκειμένου να καταλήξει σε ένα τελικό πλάνο σχεδιασμού με την πρόσληψη συμβούλων. Σε αυτή την κατεύθυνση, το θέμα των περιφερειακών αεροδρομίων θα βρεθεί στα θέματα που θα συζητηθούν άμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΣΥΠ, με τι πληροφορίε να αναφέρουν ότι εξετάζεται πλέον σοβαρά η αξιοποίηση σε πρώτη φάση του αεροδρομίου τη Καλαμάτα, σταθμίζοντα φυσικά τα δεδομένα και τι συνθήκε τη αγορά. Στο μεταξύ, θα τρέξουν παράλληλα οι διαδικασίε για τα υπόλοιπα 22 αεροδρόμια, τα οποία είχε ανατεθεί και στο παρελθόν μελέτη από το ΤΑΙΠΕΔ και υπάρχουν κάποια προκαταρκτικά στοιχεία αξιολόγηση. Όπω αναφέρουν αρμόδιες πηγέ του Δημοσίου, τα αεροδρόμια αυτά παρουσιάζουν ανομοιογενή χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την επιβατική και τη διεθνή κίνηση, της προοπτικέ ανάπτυξη, τι υποδομέ και τη δυνατότητα εξυπηρέτηση πτήσεων, αλλά και τι επενδυτικέ και χρηματοδοτικέ ανάγκε. Κάτι που επιβεβαιώνει ότι δεν θα ακολουθήσουν όλα τον ίδιο σχεδιασμό. Όπω η γεωγραφική και η γεωστρατηγική θέση είναι επίση από τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα κριτήρια κατηγοριοποίηση. Από την επεξεργασία των στοιχείων που είχαν γίνει στο παρελθόν, τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια είχαν κατηγοριοποιηθεί σε τρία κλάστερ. Στο πρώτο ήταν η Κίνα με υψηλή επιβατική κίνηση, άνω των 100.000 επιβατών ετησίω, όπω τη Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο, τα μεσαία επιβατική κίνηση, από 30.000 έω 100.000 επιβάτε ετησίω. Και στο τρίτο, τα χαμηλή κίνηση, κάτω δηλαδή των 30.000 επιβατών ετησίω. Όπω ανέφερε το Υπουργείο Υποδομή. Έχει υπολογίσει τι δαπάνε αυτέ από 60 έω 80 εκατομμύρια ευρώ. Για τα περιφερειακά αεροδρόμια, λέγεται ότι έχουν γίνει προκαταρκτικέ συζητήσει προπανδημία με την Fraport. Όπω όμω εξηγούν οι συνομιλητέ, προπόθεση ήταν να δοθεί ένα διαφορετικό χαρακτήρα παραχώρηση, καθώ τα χαρακτηριστικά των αεροδρομίων αυτών δεν επιτρέπουν ανάλογη διαδικασία ιδιωτικοποίηση με αυτή που είχε ακολουθηθεί για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Με τι παρούσε συνθήκε τη πανδημία και τι τεράστιε απώλειε εσόδων που καταγράφει διεθνώ όμω, δεν είναι βέβαιο ότι η Fraport θα έμπαινε στον χωρό των υποψηφι Τουλάχιστον όχι άμεσα, παρότι δεν έχει κρύψει ότι είχε συμβουλέψει την κυβέρνηση σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργία αυτών των αεροδρομίων. Ενδιαφέρον φαίνεται να έχει εκδηλώσει την κυβέρνηση κατά το παρελθόν η Ινδική GMR η οποία είχε αναλάβει μαζί με την Γεκ Τέρνα την κατασκευή και την λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί διάφορα σενάρια για την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, πάνω στα οποία εκτιμάται ότι θα δουλέψει η ΕΣΥΠ για να προχωρήσει στα επόμενα βήματα προσλαμβάνοντα συμβούλου. Η μακροχρόνια σύμβαση παραχώρηση κατά τα πρότυπα των συμβάσεων παραχώρηση του Διεθνού Αερολιμένα Αθηνών των και των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου δεν θεωρείται πιθανή. Στι συμβάσει αυτέ λαμβάνονται υπόψη ισχυρά οικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά των υποπαραχώρηση αεροδρομίων. Προβλέπεται είτε η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών παραχώρηση, είτε η καταβολή σημαντικού ύψου εφάπαξ αρχικού οικονομικού ανταλλάγματο, όπω έγινε με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην περίπτωση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων, τα λειτουργικά και οικονομικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με το ύψο των αναγκαίων επενδύσεων εξυγχρονισμού και επέκταση των υποδομών ενδεχομένω δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την καταβολή υψηλού ανταλλάγματο από τον παραχωρησιούχο όπω τι περιπτώσει των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρηση. Ένα άλλο τρόπο που έχει μελετηθεί είναι ο θεσμό τη παραχώρηση εκμετάλλευση σε μια μορφή παρεμφερή με τι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο θεσμό αυτό έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα κυρίω στου τομεί τη δημόσια εκπαίδευση και διαχείριση στερεών αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρησιούχο εισπράττει παροδική αμοιβή, Αποκλειστικά από την αναθέτουσα αρχή. Όπω αναφέρουν κυβερνητικέ πηγέ, στην περίπτωση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων και ειδικότερα σε περιπτώσει αεροδρομίων με χαμηλή επιβατική κινήση και οικονομικά μεγέθη, θα μπορούσε να αιτιολογηθεί μια μορφή σδιτ που όμω πέραν των τυχών εσόδων από την λειτουργία των αεροδρομίων, ενδεχομένω θα προβλέπει και ενίσχυση των εσόδων του παραχωρησιούχου με καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητα από το ελληνικό δημόσιο, συνδεόμενη με την επίτευξη κριτηρίων απόδοση ή επιδότηση συνδεδεμένη με τον αριθμό των επιβατών. Κάτι αντίστοιχο έγινε με επιδότηση λειτουργίας στη Σύμβαση Παραγόρησης του Οδικού Άξονα Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Λεύτρο Σπάρτη. Η Σύμβαση Διαχείριση αποτελεί την πλέον απλή μορφή παραχώρηση, στην οποία ένα ιδιωτικό φορέα αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίε διαχείριση και λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων, εναντί αμοιβή που συνήθω είναι ένα σταθερό ποσό και ένα ποσό συνδεόμενο με ρήτρε απόδοση αποδοτικότητα. Στι περιπτώσει συμβάσεων διαχείριση, ο διαχειριστή δεν αναλαμβάνει κανένα κίνδυνο ζήτηση ή αγορά, ούτε και την υποχρέωση υλοποίηση επενδύσεων, κάτι όμω που θα θεωρείται αναγκαίο σε πολλά από τα προτινόμενα προ εμπορική αξιοποίηση αεροδρόμια.